υπερπτήσεις. Το θράσος των Τούρκων ξεπέρασε κάθε όριο. Ο υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής πετάκοντας στη Ρο όταν οι Τούρκοι παρενοχλούν ηχητικά το ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει. Μέσω ασυρμάτου είπαν στο πλήρωμα ότι βρίσκεται πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο. Οι κυβερνήτες μας το αγνόησαν και συνέχισαν την πτήση τους. Το μπαράζ τουρκικής προκλητικότητας πάνω από τα ελληνικά νησιά παραμονή των Χριστουγέννων συνεχίστηκε. Ακολούθησαν υπερπτήσεις από τουρκικά F-16 πάνω από τη Στρογγύλη, τη Μεγίστη, τη Ρο, την Παναγιά και τις Ινούσες. Αγέροχοι ακρίτες των νησιών μας δεν φοβούνται ό,τι και αν συμβαίνει. Κάνα παρεμβιάσεις, βγήκαν τα δικά μας μάλλον και σταματήσαμε. Τα είδατε εσείς. Άκουγα το θόρυβο, γίνονταν χαμός. Και εδώ φυλάμε το Καστελόριζο, δεν το αφήνουμε να το πάρουν. Στα τουρκικά τερτύπια η Αθήνα απαντά με Ναύτεξ που προβλέπει τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και βολών με πραγματικά πυρά σε περιοχή ανάμεσα από Ρόδο και Καστελόριζο. Σούριαντε, Λίπιαντα, Ιράκεν Κουζέινε, Ιάπωμε, Ιάκεν Νέβαρσα, Αίγεντε, το Ακτενιζτε, Κύπρουστα. Kendi haklarımız, Kıbrıslı kardeşlerimiz hakları, hukukları. Bunun için yapılması gereken hepsini bugüne kadar yaptık. Την ίδια ώρα Ελλάδα και Αίγυπτος βάζουν θαλάσσιο μπλόκο στις ορέξεις των Τούρκων να περάσουν όπλα στη Λιβύη. Οι ασκήσεις τύπου Μέδουσα που έχουν καθιερωθεί εδώ και μερικά χρόνια μεταξύ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, καθώς και άλλες παρεμφερείς ασκήσεις, δίνουν την ευκαιρία στα κράτη που συμμετέχουν να ενεργούν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στα χωρικά τους ύδατα, στα διεθνή ύδατα κάθε χώρας που συμμετέχει. Η Αθήνα όμως είναι έτοιμη να σταθεί απέναντι στους Τούρκους, αναβαθμίζοντας και τα υποβρύχια τύπου 214 που χαρακτηρίζονται ως ο σιωπηλός φωνιάς του Αιγαίου, με σύμπραξη των ελληνικών ναυπηγείων και του ελληνικού δημοσίου. Αλλάζουμε κλίμα.